Πάμε στο Φάνη τον Καραμπατζάκη. Έχουμε εξελίξεις τις δυσάρεστες για το θέμα με τη Λιβύη, με τους Έλληνες, οι οποίοι τελικά είναι 5 οι νεκροί της ανθρωπιστικής βοήθειας που είχε πάει εκεί, ανθρωπιστικής αποστολής. Φάνη. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι 5 οι νεκροί. Δύο αγνοούμενοι, μωρέ, κακόμοιροι τώρα που τους λέγανε αγνοούμενους, ας πούμε. Επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΘΑ, δύο υγειονομικοί και ένας στρατιωτικός. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι 5 οι νεκροί. Πριν από το γεγονός ότι πριν από λίγη ώρα προσγειώθηκε στην 112 πτέρυγα μάχη στην Ελευσίνα που βρισκόμαστε σε 130, το οποίο μετέφερε τους 5 τραυματίες από το σοβαρότατο τροχαίο που έγινε στη Λιβύη, τη σύγκρουση του λεωφορείου στο οποίο επέβαινε η ελληνική αποστολή. Άρα έχουμε 5 νεκρούς και 5 τραυματίες. Κακό, 5 με 7 τραυματίες αναφέρουν οι πληροφορίες. 5 είναι σίγουρο από ό,τι πληροφορούμαστε. Μπορεί να είναι και 2 που είναι πιο ελαφρά. Και οι 5 δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Πριν από λίγη λεπτά έχουμε και πλάνο από εδώ. Έφυγαν 5 ασθενοφόρα στρατιωτικά με κατεύθυνση το 401. Παραμένουν ακόμη 2 ασθενοφόρα όπως πληροφορούμαστε στο αεροδρόμιο. Και σε λίγη ώρα θα αναχωρήσει και θα φτάσει στην Ελλάδα το ΣΕ27 με τους ορούς των νεκρών. Τραγωδία, ρε φίλε. Τραγωδία. Πάμε να ακούσουμε. Άρα έχουμε 5 ή 7 και έχουμε 13 διασωθέντες, 5 νεκρούς, 5 τραυματίες βαριά, σχετικά βαριά. Δημήτρη. Και 13 ακόμα που ίσως 2 από αυτούς λίγο ελαφρά, οι άλλοι είναι κανονικά. Έφυγε η αποστολή, γύρισε πίσω τώρα. Τι να κάνει. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε να καλημερίσουμε την Έφη την Κουτσοκώστα, τη διπλωματική μας συντάκτρια. Καλημέρα, Έφη. Καλή σας μέρα. Τι νεότερα έχουμε? Προς το παρόν ακόμα μιλάμε για μια πραγματικά αδιανόητη τραγωδία η οποία έχει συμβεί με την ανθρωπιστική αποστολή που εστάλει από την Ελλάδα στη Λιβύη. Αυτή τη στιγμή η επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΘΑ μιλάει για 3 επιβεβαιωμένους νεκρούς, 2 αγνοούμενους και κάποιους τραυματίες. Βεβαίως, ξέρουμε ότι 19 ήταν τα μέλη της αποστολής, που μετέφερε κυρίως Έλληνες στρατιωτικούς, κυρίως γιατρούς και νοσηλευτές, που έφτασαν αυτό το πρωί κοντά στη Βεγγάζη, μεταφέροντας τρόφιμα, φάρμακα και άλλα υγειονομικά υλικά για τους πλημμυροπαθείς της Ντέρνα από την κακοκαιρία Ντάνιελ, και συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό. Αυτό που το οποίο τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ προσπαθούσαμε και εμείς να βγάλουμε μια άκρη και με το Υπουργείο Εξωτερικών και με το Άμυνα, είναι ότι 3 είναι επιβεβαιωμένοι νεκροί, 2 αγνοούμενοι. Βεβαίως πλέον μιλάμε νομίζω για 5 νεκρούς και από εκεί και πέρα για βαριά τραυματίες. Όπως είπατε και εσείς πριν, προφανώς υπάρχει, έχει οργανωθεί μια αποστολή το για πλάνο να πάντως δείχνει, το πλάνο δείχνει να έχει καεί παντελώς, δηλαδή το λεωφορείο. Ναι. Ελπίζω να πρέπει να προλάβουν να βγουν οι άνθρωποι και μετά να κάει και το υπόλοιπο. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Τώρα εκεί πέρα δεν γλιτώνει κανείς αυτό το πράγμα. Και για αυτούς που μιλάμε αγνοούμενους. Και πού είναι ο δρόμος, δεν υπάρχει δρόμο, κανένα χωράφι είναι. Ναι, εντάξει, μιλάμε τώρα για παντελή έλλειψη υποδομών στο Ρεφιλίδη. Μιλάμε για μια. Συγγνώμη, σε διακόπτω, ρε Σιεφή. Μιλάμε για μια περιοχή που έχει πληγεί από τις πλημμύρες και έχει περάσει και 10 χρόνια πολέμου. Ακριβώς. Είναι ισοπεδωμένα όλα εκεί. Τελείως ισοπεδωμένα. Γι' αυτό κιόλας βλέπουμε και στις εικόνες ότι δεν μιλάμε για γνώμονες, μιλάμε και για ανθρώπους που έχουν απανθρακωθεί από την όλη κατάσταση. Μιλάμε για τραγωδία. Είναι τραγωδία, πραγματικά. Δυστυχώς. Θα έχουμε ενημέρωση. Τα λέμε τώρα. Είναι και δύσκολη. Είναι και δύσκολη και η επικοινωνία με τους ανθρώπους. Φαντάζομαι και για τις ελληνικές αρχές είναι δύσκολο. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, μιλάμε ότι και εμείς προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε χθες με τον Έλληνα πρόξενο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η επικοινωνία, γιατί μιλάμε για μια χώρα, ακριβώς όπως λέτε και εσείς, που έχει περάσει πόλεμο. Οι υποδομές είναι πραγματικά κατεστραμμένες. Δεν είναι καθόλου εύκολη η επικοινωνία. Λοιπόν. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, Έφη. Ευχαριστούμε, Φάνη. Θα συνδεθούμε και πάλι με ό,τι νεότερο, βεβαίως. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Καταλαβαίνουμε όλοι.